Στα Θρανία, έπειτα από περίπου 2 μήνες, επέστρεψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων το πρωί της Δευτέρας. Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο συνοδεύτηκε από τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό. Ωστόσο, στον Δήμο Αριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης φαίνεται πως παρατηρήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα, καθώς ο Δήμος βρίσκεται σε αυστηρή καραντίνα, με αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να μην έχουν προχωρήσει σε τεστ και να μην πηγαίνουν καν σχολείο. Ναι. Ο Δήμος Αριανών έβγαλε μια απόφαση για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Να μην γίνουν μεταφορές των μαθητών από τους οικισμούς στις κόκκινες περιοχές σε άλλες περιοχές. Μια απόφαση η οποία μπορώ να πω ότι έχει κάποια βάση λογική. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα παιδιά σε τεστ COVID. Με αποτέλεσμα έχουμε 2-3 σχολεία όπου οι γονείς, ενώ τα σχολεία μας ήταν ανοιχτά, φοβήθηκαν και δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Για ένα ομαλό ξεκίνημα στη διαζώση σε επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του νομού Εύρου έκανε λόγο η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Δήμητρα Βουρδόγλου. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. Είχε προηγηθεί έτσι προετοιμασία από διευθυντές προϊσταμένους κλπ. Από τους συλλόγους διδασκόντων τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι τώρα δεν μου έχει αναφερθεί κάτι. Κοιτάξτε, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συνωστισμός από τα παιδιά δεν υπάρχει, γιατί τα παιδιά δεν μένουν καθόλου κάτω. Ανεβαίνουν κατευθείαν πάνω στις τάξεις όπου περιμένει ο εκπαιδευτικός που έχει μάθημα εκείνη την ώρα. Με ότι ο κάθε σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του κάθε σχολείου, της κάθε σχολικής μονάδας, έχει κανονίσει το πώς θα προσέρχονται και το πώς θα αποχωρούν τα παιδιά για να είναι σε διαφορετικές ώρες και να μην υπάρχει συνωστισμός από τους γονείς κυρίως. Με τα παιδιά δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί τα παιδιά μπαίνουν, βάζουν αντισηπτικό στην είσοδο και ανεβαίνουν κατευθείαν στην τάξη. Ομαλό ήταν και το ξεκίνημα στην πόλη των Σερών, με τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων να παίρνουν και πάλι τις θέσεις τους στις τάξεις τους. Εντυπωσιακή. σαν να ξανανοίξαμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Όντως το βιώσαμε όλοι έτσι, μια επανεκκίνηση. Βεβαίως ένα κλίμα δύσκολο και ψυχολογικό, δικό μας κυρίως. Εδώ είμαστε 2 συγκροτήματα, 10ο και 24ο. Πριν στην πρώτη επιφυλακή που είχαμε, ήμασταν και των 2 σχολείων, οι μικρές τάξεις και οι μεγάλες τάξεις από εκεί. Είχαμε και άλλη είσοδο από εκεί. Τώρα το κάναμε στα 2, δηλαδή το μεν 10ο μπαίνει 8 και 4 και σχολάει, συγγνώμη, 8,5 το 10 και σχολάει 1,5. Το 24 μπαίνει 8 και 4 και σχολάει 1 και 4. Χωρίσαμε και τους γονείς των μικρών τάξεων μπαίνουν από εδώ, των 2 σχολείων ένα λάξ και από την άλλη είσοδο μπαίνουν τα παιδιά τα μεγάλα. Άρα λειτουργούν 2 είσοδοι. 2 είσοδοι και τα σχολεία σπάζουν στα 2. Αποκριθήκαμε πλήρως και στο αίτημα το οποίο υπήρξε από το Σύλλογο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διενεργήσουμε rapid test σε όλους τους δασκάλους, σε όσους στέλνουν δηλαδή, εντάσσουμε στο πρόγραμμα που έχουμε ήδη για τους υπαλλήλους του Δήμου. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι οι καθαρίστρες, σχολικοί τροχονόμοι, όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών, τον ΚΔΑΠ ήδη ελέγχονται και είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα τώρα το εμπλουτίζουμε και βάζουμε και τους δασκάλους. Γιατί θα πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς, θα πρέπει να είμαστε όλοι με ασφάλεια. Τέλος, rapid test σε όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και την Τετάρτη στο Αμυρίδιο Αθλητικό Κέντρο στη Ξάνθη. Ενώ οι ώρες αιχμής είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Η δράση υλοποιείται από τον Δήμο της Ξάνθης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.